Ξεκινάμε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χάρης Φλουδόπουλος. Είμαι δημοσιογράφος του Capital.gr και θα έχω την τιμή να συντονίσω την επόμενη συζήτηση με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μαζί μας στο πάνελ έχουμε τον κύριο Σπύρο Οικονόμου, πρόεδρο του ΚΑΠΕ, τον κύριο Ζήσιμο Μαντά, επικεφαλής του τμήματος Project Development and Licensing της MOR, της Motorola Renewable Energy, της νέας εταιρείας, τον κύριο Παναγιώτη Λαγακάκο, πρόεδρο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας της ΕΛΕΤΑΕΝ, τον κύριο Στέλιο Λουμάκη, πρόεδρο του ΣΠΕΦ και τον κύριο Απόστολο Πάνο, επικεφαλής του τμήματος Energy Management Greece της ΕΝΕΛ. Καλησπέρα σε όλους. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με επτάλεπτες παρουσιάσεις από τον καθένα. Άμα μείνουμε στο 7 λεπτό, θα μπορέσουμε να έχουμε και χρόνο για να συζητήσουμε, να κάνουμε και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της κουβέντας, που είναι το Q&A session. Προτού να δώσω το λόγο στους ομιλητές, εισαγωγικά να σημειώσω ότι είναι κοινή παραδοχή ότι η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη για επίσπευση της ενεργειακής μετάβασης και για περαιτέρω διείσδυση της πράσινης ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο. Υπάρχουν διάφορες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα ότι στις 7 Οκτωβρίου η παραγωγή των ΑΠΕ καλύψε πλήρως τη ζήτηση για διάστημα 5 ωρών, ότι οι ΑΠΕ χρηματοδοτούν ένα μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης μέσω της έκτακτης εισφοράς και ότι σύμφωνα και με την τελευταία έρευνα της Ernst & Young είδαμε ότι η ελληνική αγορά παραμένει αρκετά ελκυστική για επενδύσεις. Με αυτές τις σκέψεις ήθελα να περάσουμε στους ομιλητές, ξεκινώντας από τον πρόεδρο του ΚΑΠΕ, τον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σταμπουλή, το ΙΕΝΕ, για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε κάποιες σκέψεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ρόλο τους στην παροχή ενέργειας στην Ελλάδα. Πρέπει να τονίσουμε και θα το βιώσουμε. Η παρουσίαση που κάνω δεν θα εστιάσω σε νούμερα, θα εστιάσω σε πολιτικές και σε εξελίξεις οι οποίες έρχονται. Άρα λοιπόν η ενεργειακή μετάβαση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την βιομηχανική μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Αυτοί οι τομείς, άρρηκτα συνδεδεμένοι, θα μας οδηγήσουν στην επόμενη μέρα. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τις δυνάμεις που οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση στα 4D και θα αναλύσουμε πώς. Decarbonization, digitalization, decentralization και deregulation. Όσον αφορά το decarbonization, έχουμε λοιπόν τους τομείς οι οποίοι έχουν αναλυθεί ότι μολύνουν περισσότερο. Ο ενεργειακός τομέας δεν είναι μονοκόμματος. Η παραγωγή ενέργειας πια ξεπερνούν τους 50.000. Η εποχή όπου είχαμε έναν παραγωγό ενέργειας έχει περάσει ανεπιστρεπτή τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 και αυξάνεται συνεχώς. Άρα λοιπόν σε αυτούς τους τομείς που όταν βλέπουμε το transportation, households, commercial buildings και industry, εάν καθίσουμε να αναλύσουμε τον καθένα από αυτόν θα δούμε πόσο λοιπόν δεδαλώδες και σύνθετο είναι το τοπίο στο οποίο θα πρέπει να επέμβουμε για το decarbonization. Θα πρέπει όμως να αναφερθώ κάτι που αναφερόμαστε από το 2019 σε θεσμικό επίπεδο σαν ΚΑΠΕ για το υδρογόνο. Το υδρογόνο παρέχει μια κρίσιμη παράμετρο στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος. Εστιάζουμε στο πράσινο υδρογόνο, όπου και γι' αυτό χρειάζονται οι ΑΠΕ και η αποθήκευση και η χρήση του ανοίγουν νέους τομείς δραστηριοποίησης σε εταιρείες, όπως πρόσφατα έχει αναφερθεί μια εταιρεία ερευνητών από την Πάτρα, αυτή τη στιγμή έχει αντλήσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ό,τι δεν έχουν κάνει μεγάλες εταιρείες σε 30, 40 και 50 χρόνια, μια εταιρεία που έχει επενδύσει στο υδρογόνο έχει φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο. Στην αποκέντρωση θα πρέπει να δούμε τις ΑΠΕ. Αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ θα έχουμε διείσδυση 80% στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Ο στόχος για μας είναι στο 100 και 120. Αυτό θα αντλήσω ξανά τα λόγια του κυρίου Σταμπουλή από ένα υπέροχο δημοσίευμα που έκανε στην Καθημερινή της Κυριακής, όπου ανέφερε για τη διασύνδεση της Κρήτης, για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού.
Αλλά όταν αυξηθούν οι ΑΠΕ από 300 ΜΒ στο 1 ΓΒ, θα μπορέσει και να εξάγει ηλεκτρισμό. Άρα λοιπόν, όταν εξάγουμε ηλεκτρισμό, έχουμε το άνω του 100% το ποσοστό. Το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα είναι στα 10 ΓΒ. Πρέπει μέχρι το 28 με σχεδιασμούς του ΔΔΕ, όπως θα πρέπει να αγγίξει τα 20 ΓΒ και οι σχεδιασμοί μας φτάνουν για τα 30 ΓΒ που απαιτείται στη χώρα για να καλύψει το Fit for 55 package. Και το δίκτυο, σε συνδυασμό βέβαια με τις μπαταρίες, την αποθήκευση, αναφέρεται στον ΑΔΜΕ για 3 ΓΒ. Σε πρόσφατα δημοσιεύματα που αποδίδονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλάμε για 5 και 8 ΓΒ. Τρεις τιμές θα κρατήσουμε. Είναι οι πρόσφατες τιμές από τον ΙΡΕΝΑ, τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεωσίμων. Έχουμε πτώση τιμών 88% στα φωτοβολταϊκά, 68% στα αιωλικά onshore και 60% στα offshore. Αυτά είναι τα πρόσφατα στοιχεία μέχρι το 2021. Βλέπουμε λοιπόν τιμές 48, 33 και 75 ευρώ αντίστοιχα η μεγαβατόρα. Η αποκέντρωση βέβαια περνάει και από την αποθήκευση ενέργειας, μπαταρίες, αντλησιοταμίευση που θέλουμε τα έργα και πραγματικά χωρίς κανέναν ενδιασμό στην αγορά ή σε οποιασδήποτε επιχειρήσεις πρέπει να προχωρήσουν. Η αποθήκευση θερμικής ενέργειας και άλλες τεχνολογίες όπως η σφόνδυλη και το compressed air gas. Θέλω, όσον αφορά το digitalization, να αναφερθώ σε δύο διαφάνειες. Κοιτάξτε αυτή τη διαφάνεια. Μίλησε και ο κύριος Κοντολέων πριν. Βλέπουμε μία βιομηχανία, ανεμογεννήτριες, δεν θα βρείτε βουνό, θα τη βρείτε δίπλα στο εργοστάσιο, φωτοβολταϊκά. Άρα έχουμε λοιπόν, ήδη έχουν γίνει κινήσεις από τη βιομηχανία στην Ελλάδα. Έχει πέσει στην αντίληψή μου ήδη τρεις μεγάλες μεταλλουργίες και επιχειρήσεις κατεργασίας μετάλλων έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά για την άντληση ενέργειας, για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Από το microscale περνάμε στην Ευρώπη. Θα δούμε λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική αναφέρεται σε cross-border projects, σε ενσωμάτωση των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας και εστιάζουν στον ηλεκτρισμό, στα υπεράκτια δίκτυα και στο υδρογόνο και στους electrolyzer. Έχουμε όμως και ένα σημαντικό, το deregulation. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα καινοτομεί. Έχει προχωρήσει στον άνοιγμα των αγορών και προωθεί τα μικρής κλίμακας κατανεμημένα έργα. Από το 12 Νοεμβρίου του 2018 έχουν ιδρυθεί ενεργειακές κοινότητες, αλλά θα επιστήσω την προσοχή σας και την προσοχή του ΔΔΕ που αναφέρουμε στο δίκτυο διανομής. Οι ενεργειακές κοινότητες τώρα, το Νοέμβριο, του 22, επιτρέπεται να έχουν στην κυριότητά τους να νοικιάζουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρικά δίκτυα. Εάν δείτε κάτω, η οδηγία είναι το 2019, το οποίο έχει καταστεί νόμος στην Ελληνική Δημοκρατία από το Νοέμβριο του 2022. Έχει ψηφιστεί τέλος του Οκτώβρη. Και θα πρέπει λοιπόν να δοθεί τη δυνατότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους πολίτες να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση. Μία διαφάνεια λοιπόν που έχουμε για τις ενεργειακές κοινότητες. Έχουμε 1.300 ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα. Έχουν υλοποιήσει 224 έργα σε ισχύως 785 ΜΒ. Βλέπετε και την γεωγραφική κατανομή αναπεριφέρεια με την Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία να είναι στην πρώτη γραμμή. Και κλείνοντας, κύριε Φλωδόπουλε, θέλω να εκφράσουμε το εξής, ότι κοιτάζουμε πώς διαμορφώνεται η αγορά, κοιτάζουμε τα μοντέλα, αλλά εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε πρώτα απ' όλα είναι στους πολίτες, citizens first. Γιατί από εκεί η βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε είναι η ανάγκη που έρχεται, αν θέλετε, το market demand που έρχεται να καλύψει η ενεργειακή μετάβαση, που θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας μας, η οποία ήταν 74%, έχει ανέβει, αλλά με το σχεδιασμό που κάνουμε θέλουμε να πέσει στο 23% μέχρι το 2050. Σε αυτό λοιπόν το ρόλο έρχεται να παίξει η κυβέρνηση που σίγουρα παίρνει μέτρα και κάποιες στιγμές συσσωρεύει και τα βέλη από την βιομηχανία. Και θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν θα γίνει κάτι χωρίς την τεχνολογία, η οποία θα δώσει τα απαραίτητα εργαλεία σε όλους μας
να διαχειριστούμε την ενέργεια όχι σαν επενδυτές, και θα μου επιτρέψετε, κανείς δεν έχει χαρακτηρίσει τη ΔΕΗ επενδυτή. Όταν κάποια στιγμή η παραγωγή ενέργειας γίνεται επαγγελματικά για εκεί που πρέπει και από τους πολίτες για τα σπίτια τους, τότε θα εξαλείψει ο όρος investors, επενδυτές. Και θέλω να σας πω ότι αυτό θα έρθει εδώ σε 3 χρόνια. Με το καλό να είμαι εδώ να ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου, και για την τήρηση του 7 λεπτού. Ήσασταν εγκλέζος ως προς αυτό. Κύριε Μαντά, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να σας ακούσουμε, υπό την έννοια ότι εκπροσωπείτε έναν όμιλο ο οποίος ήταν στο παραδοσιακό κομμάτι της ενέργειας και έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να στραφεί εντατικά στην ενεργειακή μετάβαση και στην πράσινη ενέργεια. Κύριε Φλουδόπουλε, αγαπητοί παριστάμενοι, περιβρισκόμενοι στο συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, να προσπαθήσω να εξηγήσω το όραμα του ομίλου της Motorola. Είναι πράγματι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ομίλους στη χώρα, ενεργειακούς ομίλους. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα συμπληρώσαμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ομίλου μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και πλέον το 22 είναι η χρονιά σταθμός για τον όμιλο της Motorola, γιατί κάνει τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης καταβάσει στον ηλεκτρισμό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν όμιλο, ο οποίος θα είναι καθετοποιημένος στο κομμάτι του ηλεκτρισμού, έχοντας μονάδες παραγωγής που είναι κατά βάση ανανεώσιμες, φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Ωστόσο, έχουμε παρουσία και στη συντήρηση και λειτουργία φυσικά. Έχουμε τμήματα και συμμετοχές σε σταθμούς συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δίνουμε μεγάλη έμφαση και στο κομμάτι του energy management, δηλαδή τη διεύθυνση εκείνη η οποία διαχειρίζεται τη ροή της παραγόμενης ενέργειας είτε από τις μονάδες του ομίλου είτε και από τρίτους που τους εκπροσωπούμε στην αγορά και να διοχετεύσουμε αυτή την ενέργεια στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Βλέπουμε όλοι από τους προλαλήσαντες και το προηγούμενο πάνελ το πού πηγαίνει όλο αυτό με την ενέργεια. Υπάρχει ένα μεγάλο disruption, υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή, μια κοσμογονία και βέβαια το βλέπουμε τον αρνητικό εκείνο τρόπο της αύξησης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που το βιώνουμε όλοι στη τσέπη μας. Εγώ ήρθα να μιλήσω πιο πολύ για το όραμα του ομίλου της ΜΟΡ και για το πώς μπορούμε να συμμετέχουμε στην αγορά και να δώσουμε την πράσινη αυτή, να υλοποιήσουμε πραγματικά την πράσινη μετάβαση. Νέο μείγμα ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, περισσότερες άπες στο δίκτυο που προκαλούν όλες εκείνες τις προκλήσεις αρχικά στους διαχειριστές και κατ' επέκταση στην αγορά. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίζονται από. Είναι επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, οι οποίες έχουν σταθερό ή μάλλον έχουν μηδενικό ή κοντά στο μηδενικό μεταβλητό κόστος παραγωγής και αυτό τις κάνει ιδιαίτερα ελκυστικές, καθιστώντας τις αρκετά φθηνές και σίγουρα είναι ένας εγχώριος πόρος που δεν έχουμε το πρόβλημα να σκεφτόμαστε περιόδους ελάχιστοποίησης της προσφερόμενης ενέργειας όπως συμβαίνει με το φυσικό αέριο και την κρίση. Όμως περισσότερες ανανεώσιμες στο σύστημα, παρατηρούμε τις διαδικασίες που προαναφέρθηκαν στο προηγούμενο πάλι που ήταν αρκετά διαφωτιστικές και φυσικά έχουμε τη νέα αγορά, την αγορά που διαμορφώνεται και το intraday και το day ahead με το continuous intraday που θα ξεκινήσει προσεχώς τις επόμενες ημέρες. Άρα έχει μία πρόκληση και η συμμετοχή σε αυτές τις αγορές. Περισσότερες ανανεώσιμες στο ενεργειακό μείγμα σημαίνει και ποιου είδους ανανεώσιμες. Έχουν γίνει αρκετές πολλές μελέτες στο πρόσφατο παρελθόν, μιλάω εβδομάδες πριν, που καταδεικνύουν ότι περισσότερες ανανεώσιμες στο σύστημα, αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ανανεώσιμες θα αμοιβονται με ολοένα και διαφορετικές, βενομοιούμενες, τιμές αποζημίωσης. Αυτό γιατί υπάρχει το capture price, το οποίο μελετάται διεξοδικά από διαφόρους φορείς και από τον ομιλό μας και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με το μείγμα και πώς αυτό θα καταλήξει στο προσεχές μέλλον. Μιλάμε για ιδιωτικά συμβόλαια PPA. Ιδιωτικά συμβόλαια PPA, αρκετοί όμιλοι προσπαθούν και έχουν κάνει πρόοδο σε αυτό και ευελπιστώ και η Motor Oil και η MOR να είναι εδώ, να προσφέρει και εκείνη τα ιδιωτικά εκείνα συμβόλαια αγοροπολισίας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και να έρθω και να πω ορισμένα πράγματα και για το θέμα των σταθμών αποθήκευσης που είναι απαραίτητη
από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταδεικνύουν και τα στοιχεία δηλαδή, για τη διαχείριση, την καλύτερη διαχείριση του συστήματος και την διείσδυση περαιτέρω των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Ο ομιλός μας είναι παρόντας στο κομμάτι της ανάπτυξης σταθμών αποθήκευσης. Έχουμε ένα συγκεκριμένο διασπαρμένο πορτφόλιο, το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι επιλέξιμο αφενός μεν να συμμετέχει σε όλες εκείνες τις αγορές που έχουν σχεδιαστεί και για τις μπαταρίες. Προφανώς θα συμμετέχει στο day ahead και στο intraday. Φυσικά στο balancing και φιλοδοξούμε να είμαστε εκεί όταν και εφόσον θεσπιστεί το κομμάτι του decongestion της παροχής υπηρεσιών αποσυμφόρησης τοπικής του δικτύου. Να θέσω και το εξής παράδειγμα εδώ. Ανάλογα το τελικώς επιλεγμένο μείγμα ανανεωσίμων το οποίο θα επικρατήσει τα αμέσως προσεχή χρόνια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό θα αντικατοπτριστεί και στην τιμή που αυτά θα λαμβάνουν στο PPA που θα συνάψουν. Είμαστε πέραν των διαγωνισμών της ΡΑΕ, αν και ακόμα κάποιοι θα γίνουν. Βλέπουμε ότι η αγορά κινείται, είναι ελκυστική όπως είπαμε, η αγορά κινείται προς τις ανανεώσιμες, ωστόσο το μοντέλο πια έχει να κάνει με συμβόλαια ιδιωτικά, με PPA. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανάλογα το πού θα πάει το μείγμα, θα έχουμε διαφορετικά capture prices, τα οποία θα αντικατοπτριστούν και στις τιμές τις οποίες δίνουν ο κάθε ένας από τους καθετοποιημένους ομίλους. Ναι, dispatchable renewables, αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους του προηγούμενου πάνελ και συγκεκριμένα από του ΑΔΜΙΕ, θα παίξουν ρόλο. Ο νομοθέτης, ο ρυθμιστής, έχει ήδη μεριμνήσει ώστε αυτό να οριστεί στο νομοθετικό μας πλαίσιο και πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα δούμε και τέτοιους σταθμούς. Δηλαδή σταθμούς ανανεωσίμων που πλέον δεν θα παράγουν στοχαστικά, θα παράγουν και θα είναι σε θέση να είναι dispatchable, δηλαδή να είναι κατανεμόμενοι, να τους δίνει εντολή και να συμμετέχουν στην παραγωγή ή και στην απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτοί θα σταθμίσουν τα έσοδά τους και από τη συμμετοχή και σε αυτή την αγορά. Άρα δημιουργούν και ένα επιπλέον revenue stream, μια πηγή εσόδων από τη συμμετοχή τους και σε αυτές τις αγορές, που είμαστε πολύ χαρούμενοι και ακούσαμε ότι από το Q1 του 2023 το ENEXT είναι έτοιμο και για το load dispatch. Περιπτώσεις όπως το net metering, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας στις μονάδες παραγωγής, ναι, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει, μας απασχολεί σαν όμιλο, απασχολεί και τη μητρική μας. Είμαστε εδώ να το δούμε. Τέλος, και να αναφερθώ στο κομμάτι του ρυθμιστικού, για να πετύχουμε όλα αυτά και ότι το τι έρχεται, σίγουρα έχει ένα πολύ μεγάλο φόρτο στο κομμάτι της ρύθμισης και περιμένουμε αρκετά πολλά ρυθμιστικά πλαίσια να έλθουν. Αναφέρομαι στο decongestion, αναφέρομαι στη λειτουργία των μπαταριών, αναφέρομαι στο σύστημα το οποίο θα επιδοτήσει με μια μορφή διαγωνισμού την εισδοχή των πρώτων μπαταριών, των πρώτων σταθμών αποθήκευσης στο σύστημα και θα είναι στηριζόμενο στο RRF. Περιμένουμε το ρυθμιστή να κινείται μπροστά από τις εξελίξεις και περιμένουμε την ηγεσία του Υπουργείου που το κάνει και σπέβδει να διορθώσει ενδεχόμενα στρεβλώσεις που παρατηρείται κατά περίπτωση, γιατί βλέπουμε το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών, το ισχυρό ενδιαφέρον και του ομίλου μας να έχει ένα συγκεκριμένο μερίδιο, να μπορεί να το αυξήσει και κυριότερα να μπορεί να το διαχειριστεί μέσω του energy management. Να μπορούμε δηλαδή να παρέχουμε τόσο την υπηρεσία στα ίδια μας έργα στο να διεισδύσουν και να πουλούν την ενέργειά τους στο σύστημα, αλλά παράλληλα να βοηθήσουμε και τρίτους οι οποίοι θα έρθουν, θα εμπιστευθούν τη σιγουριά για τον όμιλο της Motor Oil για να συνάψουν διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, αγοροπολισίας ηλεκτρικής ενέργειας που πλέον είναι το επόμενο βήμα στην αγορά. Θα παρακολουθήσω φυσικά τις εργασίες του συνεδρίου και θα είμαι εδώ για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαγακάκο. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Για να κερδίσουμε το χρόνο, θα είμαι σχετικά σύντομος. Επειδή διανύουμε μια περίεργη εποχή ενεργειακής κρίσης και έτσι υπάρχει αντίληψη ότι είναι η εποχή των ανανεώσιμων πηγών και όλα τα βρίσκουμε εύκολα μπροστά μας, θέλω πολύ σύντομα έτσι να κάνω μια καταγραφή των απειλών οι οποίες υπάρχουν μπροστά μας όσον αφορά την ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας στη χώρα.
Και οι απειλές αυτές είναι πάρα πολλές. Είναι θεσμικές, είναι τεχνικές, είναι εμπορικές, είναι και κοινωνικές. Ας τις δούμε έτσι λίγο πάρα πολύ σύντομα. Θα ξεκινήσω με το θεσμικό κομμάτι. Έχουμε την πολυθρύλητη εδώ και πάρα πολλά χρόνια απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών αδειοδότησης. Έχουν γίνει προσπάθειες, οι προσπάθειες αυτές έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς. Το τέρας όχι μόνο δεν έχει χτυπηθεί, αλλά θρέφεται ακόμα πιο πολύ και πολλές φορές αντεπιτίθεται. Μιλάω για το τέρας γραφειοκρατίας. Οι χρόνια αδειοδότησης λοιπόν συνεχίζουν να παραμένουν ασύμμετρα μεγάλοι και θα έλεγα ότι υπάρχει μια τάση να μεγαλώνουν το τελευταίο διάστημα. Και αυτό παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, γιατί δεν αμφισβητούμε ότι οι προσπάθειες είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά προφανώς είναι ανεπαρκείς. Τα προβλήματα στην αδειοδότηση των αιωλικών πάρκων έχουν δημιουργήσει μια τρομερά μεγάλη ασυμμετρία στο ρυθμό αδειοδότησης μεγαβάτ αιωλικών σε σχέση με άλλες μορφές ΑΠΕ και κυρίως θα αναφερθώ στα φωτοβολταϊκά. Πρόσφατα παρουσιάσαμε μία μελέτη στην οποία δείξαμε την πολύ μεγάλη σημασία του να έχουμε ισόρροπο μείγμα στην ανάπτυξη ΑΠΕ στη χώρα. Σας παραπέμπω σε αυτή τη μελέτη για να δείτε τι συνέπειες θα υπάρχουν εάν και εφόσον πάμε τελικά σε μία μονοκαλλιέργεια φωτοβολταϊκών και γιατί ούτε οι ίδιοι φωτοβολταϊκοί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Παρατηρούμε να εμφανίζονται τελευταίο διάστημα νέα θεσμικά εργαλεία τα οποία φοβάμαι ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αναστολή ανάπτυξης αιωλικών και αδειοδοτήσεων. Ίσως να διαβάσατε ένα δελτίο τύπου το οποίο βγάλαμε αυτές τις μέρες που έχουν να κάνουν με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Εάν και εφόσον αυτές οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες προχωρήσουν και θεσμοθετηθούν, θα λειτουργήσουν πραγματικά συντριπτικά, θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην ανάπτυξη αιωλικής ενέργειας στη χώρα. Και στο δελτίο τύπου στο οποίο σας παραπέμπω, τεκμηριώνουμε γιατί αυτές οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες είναι λάθος, είναι άδικες και, εν πάση περιπτώσει, έχουν και πάρα πολλά στοιχεία επιστημονικά μη σωστής τεκμηρίωσης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα διάφορα έργα. Δεν είναι μόνο η επιμή. Η γνωστή είναι η συζήτηση για τα περίφημα απάτητα βουνά και πώς αυτά κατά καιρούς εμφανίζονται και εξαφανίζονται διάφορα ονόματα για διάφορα βουνά και όλη αυτή η φημολογία. Γνωστή είναι και η παραφιλολογία που υπάρχει για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο το περιμένουμε τόσο καιρό. Είναι άγνωστο τελικά σε τι κατεύθυνση θα πάει. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε, θα πάει σε μια πολύ πιο συντηρητική κατεύθυνση και προφανώς θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερους αποκλεισμούς τη στιγμή που το υφιστάμενο χωροταξικό έχει δείξει να δουλεύει πάρα πολύ καλά και θεωρητικά θα μπορούσε με μικροδιορθώσεις να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργήσε μέχρι σήμερα. Οι κανόνες στις αγορές. Οι κανόνες στις αγορές και τα πρόσφατα μέτρα, είτε αυτά είναι έκτακτα μέτρα, είτε η συζήτηση που έχει ανοίξει για τους μόνιμους μηχανισμούς της αγοράς και την αναθεώρησή τους, προφανώς λειτουργούν ανασταλτικά σε όλα τα επενδυτικά σχέδια. Από τη στιγμή που έχει ανοίξει η συζήτηση, πρέπει να κλείσει γρήγορα. Δεν μπορεί να σέρνεται αυτή η κατάσταση και να λέμε ότι θα πάμε σε άλλα συστήματα και να συζητιώνται αένα νέα συστήματα, νέες ιδέες και να μην ξέρει κάποιος σήμερα σε τι καθεστώς αγοράς θα λειτουργήσουν οι επενδύσεις του μέσα στα επόμενα χρόνια. Θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Είδαμε ένα νόμο το καλοκαίρι. Ο νόμος αυτός έχει πάρα πολλές διαδικασίες. Καλόπιστα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σημειώσω ότι στις 12 Δεκεμβρίου γίνεται μια εκδήλωση της ΕΔΕΙΕΠ, που είναι ο νέος φορέας, ο οποίος καλείται έτσι να πάρει το βάρος της ανάπτυξης των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων σε συνεργασία με την ΕΛΕΤΑΕΝ. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι εκεί πέρα θα δούμε ένα αρκετά σαφές, ξεκάθαρο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Γιατί αυτό λείπει αυτή τη στιγμή, ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Τεχνικά και εμπορικά προβλήματα. Το μεγαλύτερο, θα έλεγα, εμπορικό πρόβλημα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα είναι η διαφαινόμενη μεγάλη αύξηση του κόστους, του επενδυτικού κόστους για την ανάπτυξη των αιωλικών πάρκων. Πρόσφατα, ο εκπρόσωπος της Βέστας μίλησε για αύξηση κόστου των ανεμογεννητριών σε σχέση με πριν την κρίση της τάξης του 20-40%. Όλο αυτό πρέπει να το δούμε και να το δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχει πάρα πολλές συνέπειες και για έργα που έχουν ήδη προγραμματιστεί και για έργα που θα προγραμματιστούν. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια και στο ρυθμό που μπορούν οι κατασκευαστές των ανεμογεννητριών να παράσχουν εξοπλισμό. Τεχνικά τα έργα δυσκολεύουν.
όλο και πιο δύσκολες θέσεις, με όλο και μικρότερο αιωλικό δυναμικό και δυσκολία προσβάσεων και συνδέσεων. Αυτό όμως, ειδικά το τεχνικό πρόβλημα, αντιμετωπίζεται αρκετά με την εξέλιξη τεχνολογίας στις ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι όλο και πιο προσαρμοσμένες, θα δουλεύουν σε περιοχές χαμηλότερου αιωλικού δυναμικού. Βλέπετε ότι όπου τα προβλήματα είναι τεχνικά, συνήθως υπάρχουν λύσεις. Εκεί που υπάρχουν πολλές εμπλοκές είναι σε θεσμικά και κοινωνικά προβλήματα. Τώρα, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τη δύσκολη κατάσταση που είναι οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών και κυρίως οι δυτικοί κατασκευαστές ανεμογεννητριών. Πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια ζημιές. Οι ζημιές αυτές έχουν αρνητικά αποτελέσματα, όπως είναι η αύξηση του κόστου των ανεμογεννητριών που είπα πριν, η μείωση παραγωγικής ικανότητας, η ακύρωση αρκετών πλατφορμών ανεμογεννητριών. Δεν μπορείς να βρεις πια στην αγορά ανεμογεννήτριες κάτω από 3 ΜΒ. Προφανώς, εκεί που υπήρχε μια μεγάλη γκάμα στην παγκόσμια αγορά, από την οποία μπορούσε κανείς να επιλέξει, η γκάμα αυτή συρρυκνώνεται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη παραγωγής. Αυτό είναι καλό για τους κατασκευαστές, είναι κακό για τα έργα. Έτσι. Προφανώς θέλουμε υγιή αγορά και αγορά στην οποία οι κατασκευαστές των ανεμογεννητριών να έχουν κέρδη. Αυτό σημαίνει μοιραία αύξηση των τιμών, όπως είδαμε πριν, των τιμών και παροχής των ανεμογεννητριών, αλλά και περαιτέρω λειτουργίας και συντήρησης. Ζούμε σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον. Όλο αυτό πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Το γεγονός ότι κλείνουν εργοστάσια αντί να ανοίγουν πολλαπλά εργοστάσια σε παγκόσμιο επίπεδο έχει δύο προφανείς συνέπειες. Το ένα είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η παραγωγή και το δεύτερο είναι ότι συνεχώς αυξάνουν οι χρόνοι παράδοση στα λεγόμενα lead times. Θα βάλω σε αυτό και παραπάνω έτσι απλά μία παρακαταθήκη τη συζήτηση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τα σπάνια υλικά, τα raw materials που λέμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, είναι μία απειλή για την αιωλική βιομηχανία. Τέλος, για να κλείσω και ελπίζω, δεν ξέρω πόσο σύντομος ήμουν, ζητώ συγγνώμη αν δεν τα κατάφερα. Τελευταίο αλλά πάρα πολύ σημαντικό, το κοινωνικό θέμα. Οι τοπικές αντιδράσεις. Βλέπουμε ότι στις περιοχές στις οποίες σχεδιάζονται έργα αυξάνονται και δεν μειώνονται. Ο τρόπος αντιμετώπισης τους είναι όλο και πιο δύσκολος. Οι δικαστικές προσφυγές πολλαπλασιάζονται. Η πολιτεία δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στα θέματα επιτάχυνσης δικαιοσύνης. Το αντίθετο, οι ρυθμοί απονομής δικαιοσύνης πολλές φορές έχουν βαλτώσει ή θυμίζουν ό,τι γινόταν στα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε ότι τα ΑΠΕ είναι έργα υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος. Αυτή πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση σε επίπεδο δικαιοσύνης. Πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αντιμετωπίζονται σαν έργα και επενδύσεις υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος. Ούτε κατά διάνοια δεν είμαστε εκεί πέρα. Τελευταία σημείωση αυτή της ενημέρωσης. Πολλή ενημέρωση, πολλή δουλειά και από εμάς σαν κλάδο και από όλους τους φορείς, αλλά και πάνω απ' όλα από την πολιτεία. Γιατί τελικά το βάρος της ενημέρωσης και την ευθύνη της ενημέρωσης την έχει η πολιτεία. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα και αυτό γυρίζει στραβά και χαλάει την εικόνα σε όλο τον κλάδο και προφανώς υπονομεύει την ενεργειακή μετάβαση που όλοι θέλουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελογαγάκο. Τώρα, να περάσουμε στους παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Εν μέσω κρίσης και εν μέσω προβλημάτων, ποια είναι τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τους παραγωγούς? Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω το ΙΕΝΕ για την πρόσκληση και το βήμα όπως μας δίνεται κάθε χρόνο και γίνεται ένα διάλογος ουσίας. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ θα είμαι λίγο αιρετικός σήμερα, γιατί βλέπω πράγματα τα οποία αρχίζω και φοβάμαι. Και επειδή είμαι στην αγορά από το 2006, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση στην οποία το επενδυτικό ενδιαφέρον, ειδικά στα φωτοβολταϊκά, θα το πω λαϊκά, έχει ξεσαλώσει. Οι ρυθμοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή επενδυτικά κινούμαστε στο 1,5 γίγα νέες εγκαταστάσεις σε αιτήσια βάση είναι υπερβολική. Είναι υπερβολική για το μέγεθος της Ελλάδας, για τη ζήτηση. Όταν έχουμε μια ζήτηση 6-7 γιγαβάτ συνήθως την άνοιξη και το φθινόπωρο, πραγματικά ανησυχώ. Και ανησυχώ γιατί ο κλάδος των φωτοβολταϊκών, σε αντίθεση με των αιωλικών, όπου απαρτίζεται από 30-40 εταιρείες, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει αφομοιώσει καν την αγορά εξορρόπησης, τις ευθύνες εξορρόπησης και το target model. Είμαι σίγουρος ότι από τις 29 Νοεμβρίου που θα ξεκινήσουν οι χρεώσεις, τουλάχιστον θα ξεκινήσει η συνεχής διαπραγμάτευση, να δημιουργήσει η αγορά, άρα και οι χρεώσεις όσων έχουν υποχρεώσεις εξορρόπησης να τις πληρώνουν οι ειδοί και όχι ο ΕΛΑΠΕ,
θα έχουμε κλάματα στην αγορά, γιατί πολύ απλά είναι έννοιες οι οποίες ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Απ' την άλλη μεριά, βλέπουμε από την πλευρά της πολιτείας μια υπεραπλούστευση, ένα αφήγημα αρκετά έτσι ωραίο στα αυτιά. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα εξής. Πέρσι την Άνοιξη, όταν είχαμε διείσδυση ενεργό σε πραγματικό χρόνο 77 και 80% στη ΣΑΠΕ, είχαμε 500 ΜΒ αποζεύξη από το δίκτυο, αναγκαστικές περικοπές. Τώρα, τον Οκτώβριο, λέμε ότι στις 7 Οκτωβρίου είχαμε 100% κάλυψη της ζήτησης από τη ΣΑΠΕ και δεν πάμε παρακάτω να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Επειδή εγώ λοιπόν το έψαξα και στα εξελόφυλλα του ΕΧΕΑ αλλά και στο ΑΔΜΙΕ είχαμε μονάδες συμβατικές εν λειτουργία. Ήταν όμως οι εξαγωγές τέτοιες, όπου πρακτικά τι λέμε, ναι, είχαμε ΑΠΕ, είχαμε και συμβατικές, η ζήτηση για κάποιες ώρες της εγχώριας αγοράς ήταν τέτοια, που οι ΑΠΕ virtually αυτές μόνο την κάλυψαν. Όμως αυτό είναι λίγο εικονικό. Το σύστημα τροφοδοτείται και από ΑΠΕ και από συμβατικές μονάδες. Το να λέμε μόνο ότι το ρεύμα των συμβατικών έφυγε στο εξωτερικό, άρα εμείς καταναλώσαμε μόνο τον ΑΠΕ, είναι ένα αφήγημα υπεραπλουστευτικό. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ωραίες οι εξαγωγές. Πολύ ωραίες. Όμως η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι σποντάνιος, είναι σπασμωδική. Ειδικά με το κάπολ. Δηλαδή έχουμε εξαγωγές πότε, όταν έχουμε χαμηλότερη χονδεμπορική τιμή εμείς από το εξωτερικό. Αυτό είναι μια συνθήκη την οποία δεν μπορούμε να τη διασφαλίσουμε. Το ότι συμβαίνει τώρα, επειδή έχουμε την ενεργειακή κρίση και έχουμε τιμές στις χονδεμπορικές αγορές της Ευρώπης πάρα πολύ ψηλές. Άρα, όταν έχουμε πολλές ΑΠΕ εμείς, νομοτελειακά είμαστε αρκετά χαμηλότεροι. Δεν σημαίνει ότι σε συνθήκες εκτός κρίσης θα μπορούμε αυτό να το διασφαλίζουμε. Συνεπώς, το θέμα των εξαγωγών είναι κάτι το οποίο δεν το ελέγχουμε στην αγορά, ειδικά στη βάση του coupling, την οποία αυτή τη στιγμή έχουμε με την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Άρα, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το άλλο σημείο είναι ότι πάμε σε ένα τοπίο, ήδη έχει νομοθετηθεί, θα έχουμε από κάποια έργα και μετά περικοπές έως 5% σε ετήσια βάση. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο ΔΔΕ, και αναφέρομαι στο ΔΔΕ γιατί το καινούριο είναι για αυτόν, ότι θα είναι η θέση να το εφαρμόσει αυτό και να εφαρμόσει όλη την παραμετροποίηση. Γιατί εννοώ παραμετροποίηση. Έχουμε συμβάσεις οι οποίες είναι φοιτητάριφ, οι οποίες δεν υπόκειται τα έργα αυτά στις περικοπές, ανεξαρτήτως ισχύως. Έχουμε έργα τα οποία είναι με ΣΕΣΤ, σύμβαση ενίσχυσης σταθερής τιμής, τα οποία δεν υπόκειται εάν είναι μέχρι τις 4 εβδόμου του 19, εάν είναι μετά τις 4 εβδόμου του 19, παρότι έχουν κάποιες συμβάσεις ΣΕΣΤ, υπόκειται, και έχουμε και έργα που είναι πάνω από 500, πάνω από 400 kW, τα οποία μετά τις 4 εβδόμου υπόκειται. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι όλα αυτά θα μπορέσει ο ΔΔΕ, γιατί αυτά αφορούν το δίκτυο του ΔΔΕ. Δεν μιλάμε για έργα πάνω από 10 ΜΒ. Μιλάμε για μια πανσπερμία έργων, χιλιάδες έργα, πάνω από 10.000 έργα, τα οποία αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο ΔΔΕ να διαχειριστεί σε πραγματικό χρόνο το ποιος θα περικόπτεται, πόσο και πόσο αυτή η περικοπή του είναι εντός του budget της προβλεπόμενης παραγωγής του έτους, να μην περνάει το 5%. Επειδή έχω ζήσει και ζω, δεν είμαι κάποιος, αν θέλετε, ως πρόεδρος του ΣΠΕΦ, που δεν σχετίζομαι με τη δραστηριότητα της ηλεκτροπαραγωγής, είμαι ο ίδιος επιχειρηματίας ηλεκτροπαραγωγός, πέρα από μηχανικός. Έχω ζήσει το χάος πολλές φορές στην αγορά, ειδικά με το ΔΔΕ. Παράδειγμα, τι έγινε στην Πελοπόννησο με τον διαγωνισμό των φωτοβολταϊκών στην Πελοπόννησο. Το απόλυτο χάος. Μία πλατφόρμα η οποία δεν λειτουργήσε, απέκλεισε άλλους, έβαλε άλλους. Και αλίμονο αν αυτό το αποτέλεσμα μεταφραστεί σε όρους σύνδεσης. Φαντάζομαι λοιπόν τι θα γίνει όταν σε πραγματικό χρόνο θα κληθεί ο διαχειριστής να λειτουργήσει αυτούς τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις για τις περικοπές. Πραγματικά ανησυχώ. Σε ό,τι αφορά τη στάση της πολιτείας, εντάξει, η πολιτεία έχει το αφήγημά της, καλό είναι, όμως η πολιτεία συνήθως στην Ελλάδα βελτιώνεται από την επόμενη πρόκληση και μετά. Όμως, εδώ στη ΣΑΠΕ μιλάμε για έργα τα οποία χτίζονται με ορίζοντα 20ετίας, τρέχουν με ένα ρυθμό ηλιγκιώδη, η αποθήκευση δεν ακολουθεί, κοντεύουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους 2030 ήδη 7 χρόνια νωρίτερα. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε, να νομοθετούμε τώρα ότι θα πάμε σε ένα ΕΣΕΚ το οποίο το 2030 θα μας οδηγήσει σε 25-28 γιγαβάτ ΑΠΕ. Αν η αποθήκευση δεν ακολουθήσει στο ρυθμό που πρέπει και δεν ακολουθεί ήδη, είναι αρκετά πίσω, θα έχουμε περικοπές οι οποίες δεν θα είναι 5%, θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες. Και βεβαίως εδώ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το σύστημα δεν πρόκειται να κινδυνεύσει. Γιατί πολύ απλά τα έργα αυτά αμείβονται φτηνότερα από την οποιαδήποτε χονδεμπορική τιμή συμβατικής ενέργειας, πλην όμως δεν θα αμείβονται καθόλου. Γιατί πολύ απλά δεν θα ηχαίουν.
Το target model, οι κώδικες διαχείρισης δικτύου, ακόμα και η παραμετροποίηση των αντιστροφέων που έχουν τα πάρκα μέσα, δεν αφήνει τα πάρκα να εγχύσουν εάν η τάση φύγει πάνω από κάποιο όριο. Άρα οι περικοπές και να μην τις διατάξει κάποιος θα γίνουν και από μόνες τους. Πολύ φοβόμαι ότι όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος σπέβει να επενδύσει ειδικά κατά χιλιάδες στα φωτοβολταϊκά, δεν τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα και ανησυχώ ιδιαίτερα. Θα πάω λίγο στο net metering. Το net metering προφανώς είναι καλό. Το virtual net metering είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί, αν θέλετε, ξεπερνάει προβλήματα χωροθέτησης. Δηλαδή, όλες οι πολυκατοικίες δεν έχουν απαραίτητη στέγη για να κάνουν net metering. Άρα, το virtual net metering σε κάποια cluster θα μπορούσε να λειτουργήσει. Πλην όμως, και για τις επιχειρήσεις θέλω να αφαιρθώ, ακούω υπερβολές. Παράδειγμα, να γίνει virtual net metering, να καταργηθεί ο γεωχωρικός περιορισμός και να έχουμε παραγωγή της μονάδας στην Ορεστιάδα και κατανάλωση στην Πελοπόννησο. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί πολύ απλά δεν είναι δυνατόν, δεν είναι οικονομικά βέλτιστο να έχουμε τέτοιο δίκτυο που να έχουμε πραγματικά άπειρη χωρητικότητα και να λέμε ότι μπορεί ένα σχήμα virtual admit να παράγει στην Ορεστιάδα και να κατανάλωση στην Πελοπόννησο. Δυστυχώς τα ακούω αυτά υπό την έννοια στήριξη των επιχειρήσεων. Κατανοώ, επιχειρηματίας είμαι, έτσι είναι. Όμως το ηλεκτρικό δίκτυο έχει περιορισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Και θέλω να πω και κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα των PPAs. Προφανώς και είμαστε θετικοί με τα PPAs. Υπάρχουν τρία μοντέλα, μάλλον τρεις τύποι. Εγώ σκέφτομαι προς τον δεύτερο, να υπάρχει μια τυποποίηση καταρχήν. Δεν μπορεί σε μια πλατφόρμα που θα φτιάξει το κράτος ή ο διαχειριστής, ο καθένας να ανεβάζει ό,τι του ήρθει. Εννοώ τι θέλει να αγοράσει, τι θα ήθελε να αγοράσει και ο άλλος τι πουλάει, τι θα ήθελε να πουλήσει. Γιατί αυτό θα μας οδηγήσει και σε κάποιες, αν θέλετε, επικοινωνιακές αστοχίες, πραγματικά το τι είναι εμπορεύσιμο. Πρέπει να υπάρξει μια τυποποίηση, έτσι θα εκλείψουν και πάρα πολλά ψηλά γράμματα στις συμβάσεις. Κακά τα ψέματα, οι συμβάσεις μεταξύ χιλιάδων παραγωγών ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών εμπροκειμένων και ολίγων προμηθευτών, οι οποίοι είναι μεγάλες επιχειρήσεις και οι περισσότερες καθετοποιημένες, είναι τεροβαρείς. Άρα ένας παραγωγός προφανώς δεν έχει δυνατότητα να διαπραγματευτεί ευθέως με έναν μεγάλο προμηθευτή, ο οποίος είναι καθετοποιημένος και μην γελιόμαστε. Τα περισσότερα PPAs που έχουμε σήμερα είναι ενδομηλικά. Άρα εγώ, εάν δεν μπει κάποιο πλαφόν, μάλλον κάποιο floor, κάποιο κατόφλι, για το ποιο πρέπει να είναι τουλάχιστον το επίπεδο που πρέπει ένας καθετοποιημένος προμηθευτής να έχει συμβάσει PPAs και με ανεξάρτητους παραγωγούς, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κανένα PPA με ανεξάρτητο παραγωγό, τουλάχιστον από αυτούς οι οποίοι είναι οι χιλιάδες. Και αυτό το συζητούμε επειδή λέμε ότι δεν θα έχουμε κρατικά PPAs. Δεν θα έχουμε, λέει, διαγωνισμούς RAE, δεν θα έχουμε PPAs με ρυθμιζόμενες διοικητικές τιμές. Άρα λοιπόν θα έλεγα καταρχήν να μην ανοίξουμε την αγορά με το πρώτο μοντέλο, όπου ο καθένας σε μια πλατφόρμα θα ανεβάζει ό,τι του ήρθει, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μοντέλο και να κοιτάμε στο τρίτο, όπου θα έχουμε τυποποίηση και τις εκαθάρισεις της αγοράς, ώστε να έχουμε κάποιες τιμές κατά το δυνατόν πραγματικές. Σε ό,τι αφορά τα capture price που ακούστηκαν, κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς δεν διαφωνεί κανένας εδώ ότι όσο περισσότερες ΑΠΕ έχουμε, τόσο οι τιμές που αυτές θα προσφέρουμε δεδομένη τη ζήτηση, και αν δεν αλλάξει κάτι στο ισοζύγιό μας μόνο με το εξωτερικό να εξάγουμε, οι τιμές νομοτελειακά θα πέφτουν. Ναι, μέχρι τουλάχιστον η προσφορά να καταλάβει ότι η αγορά των ΑΠΕ είναι μια επιχειρηματική αγορά, ότι δεν μπορεί να νικήσει τον νόμο του Νεύτωνα και δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάθε χρόνο 1,5 γιγαβάτ για να δώσουμε δουλειές και θέσεις εργασίας σε αυτούς οι οποίοι εγκαθιστούν τα πάρκα αυτά ή τις μονάδες αυτές, χωρίς να κοιτάμε αν η αγορά μπορεί να τα προωθήσει. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό, θα το βρούμε πάλι μπροστά μας. Okay. Απ' την άλλη μεριά όμως να λέμε ότι το capture price είναι κάτι το οποίο καθορίζεται μόνο από την πλευρά της προμήθειας, των off-takers, και αυτό είναι στρεβλό. Η αγορά πρέπει να βρει την ισορροπία της. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας το εξής ως δείκτη. Το capture price, δηλαδή το ποια, αν θέλετε να το πω λαϊκά, το ποια τιμή θα δίνεται από έναν προμηθευτή σε αυτούς που του πουλούν ρεύμα μέσα από ένα PPA, θα πρέπει να συναρτάται και στο ποια τιμή πουλά αυτός το ρεύμα στον καταναλωτή. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι αποστομωτικό, εάν κάποιος προμηθευτής πουλάει στον καταναλωτή του σε ένα περιβάλλον υποθετικά 100% ΑΠΕ, ας πάρουμε δύο παράδειγμα. Αν ένας προμηθευτής πουλάει στον καταναλωτή του 45 ευρώ τη μεγαβατόρα, 40 ευρώ τη μεγαβατόρα, πράγματι δεν μπορεί να δώσει πάνω από 30-35 στον παραγωγό. Αλλά να έχουμε τιμές στον καταναλωτή 100, 200, 300. Για ένα κομμάτι ενέργειας που είναι η ΑΠΕ το 50% ή το 60% ή το 40%. Και οι τιμές στον παραγωγό να είναι 30% και 35%, νομίζω πάμε κάπου λάθος. Βεβαίως ο προμηθευτής δεν χάνει, γιατί στα δικά του έργα κάνει PPA με τον εαυτό του και πρακτικά τι κάνει, πουλάει τη μεγαβατόρα που παρήγαγε ο ίδιος στα έργα του 300. Άρα στον ανεξάρτητο παραγωγό
Δεν μπορεί να δίνει 35 όταν πουλά 300 στον καταναλωτή. Εγώ δεν θα διαφωνούσα να ήταν μια αγορά που δίνει 35, αλλά να δίνει 40 στον καταναλωτή, τουλάχιστον για το κομμάτι που αφορούν οι άπες στις μεγαβατόρες που προωθούνται στους καταναλωτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουμάκη. Κύριε Πάνο, σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα για την ΕΝΕΛ. Είχατε το Capital Markets Day στην Ιταλία και ακούστηκαν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Τι έχετε να μας πείτε? Να ξεκινήσω σχολιάζοντας δηλαδή τα Capital Markets Day στην ΕΝΕΛ. Για τη χώρα μας προκύπτει ένας ψήφος εμπιστοσύνης επενδυτικά. Κινούμαστε ακόμα πιο επιθετικά στο επενδυτικό μας πλάνο που έχουμε. Και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προωθούμε όλα αυτά τα νέα έργα τα οποία προσπαθούμε εδώ και καιρό να φέρουμε στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην Ελλάδα, που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το κομμάτι της αποθήκευσης. Και θεωρώ ότι, ξαναεπαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, από τη διοίκηση του Group είναι ένας ψήφος εμπιστοσύνης στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το διατηρήσουμε και να το διασφαλίσουμε και για τις επόμενες χρονιές. Τώρα, ξεκινώντας την εισήγησή μου, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τα PPS, γιατί αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πάνελ. Οι διμερές συμβάσεις είναι ένα εργαλείο αντιστάθμισης του ρίσκου των αγορών μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών. Έτσι. Άρα, ένας παραγωγός ο οποίος θα πουλήσει σχετικά φθηνά συγκριτικά με τις τιμές στην χονδρομπορική αγορά τα πρώτα χρόνια, θα πρέπει να αντισταθμίσει το ρίσκο του, έτσι ώστε μελλοντικά, μετά το 30-35, εφόσον επιτευχθεί αυτή η διείσδυση των ΑΠΕ, στην οποία όλοι ελπίζουμε, θα μπορέσει να έχει αντισταθμίσει το ρίσκο του με μια τιμή η οποία θα κάνει την επένδυσή του βιώσιμη. Άρα δεν μπορούμε να αναφερόμαστε, όπως σωστά είπε και ο κ. Λουμάκης προηγουμένως, σε τιμές οι οποίες είναι 40-35 ευρώ τη μεγαβατόρα, την ώρα που η χονδρομπορική τιμή από την οποία αγοράζει π.χ. ο προμηθευτής είναι πάνω από 100-150 ευρώ τη μεγαβατόρα και μιλάω από το 24 και μετά. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτή η ενεργειακή κρίση δεν θα τελειώσει εύκολα και η ουρά της θα τραβήξει, θα κρατήσει μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Διότι μπορεί να προσπαθούμε να απεξαρτητοποιηθούμε βία από το φυσικό ρωσικό αέριο, αλλά δεν θα απεξαρτητοποιηθούμε από το φυσικό αέριο γενικά. Θα αντικατασταθεί είτε με φυσικό αέριο από άλλες χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν κτλ., είτε με φορτή LNG. Άρα η εξάρτηση στο φυσικό αέριο θα συνεχίσει να υφίσταται και τα επόμενα χρόνια. Και όσο κολυσιεργούμε με διάφορα θέματα όπως έχουν να κάνουν με τα θεσμικά πλαίσια και όλα αυτά που πολύ εύστοχα αναφέρθηκαν προηγουμένως και από τον κύριο Λαδακάκο αλλά από τον κύριο Λουμάκη σε θέματα αδειοδότησης των ΑΠΕ, τόσο αυτή η εξάρτηση θα συνεχίζεται. Μιλάμε για κρίσεις. Εγώ προσωπικά στην εργασιακή μου εμπειρία από το 2010 και μετά ζω μόνιμα σε μια κρίση. Είναι οικονομική, μετά είναι υγειονομική, τώρα είναι ενεργειακή. Υπάρχει και ο μπρέλα της κλιματικής κρίσης. Θεωρώ είναι το mega trend και για το 30 και για το 40. Θα ζούμε μόνιμα σε κρίσεις. Πρέπει να θωρακιστούμε απέναντι σε όποιες κρίσεις, οικονομικές, κοινωνικές, ενεργειακές, και να μαθαίνουμε και από τα λάθη του παρελθόντος. Γιατί, ας πούμε, η ρωσοουκρανική κρίση υπήρξε και στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, όμως, κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και δεν έπραξε αυτά που έπρεπε άμεσα και στο σωστό timing. Και αντίστοιχα, μιλάω και για τη χώρα μας. Φυσικά υπάρχει μια εξέλιξη και μια προσπάθεια ανάπτυξη των ΑΠΕ. Το βλέπουμε αυτό από το 19 και μετά. Έχουν αυξηθεί οι ρυθμοί με τους οποίες συνδέονται νέα έργα στο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι πραγματικά πλέον οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν ΑΠΕ στη χώρα μας ματώνουν για να βάλουν ένα μεγαβάτ έργο στο σύστημα. Από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει η ανάπτυξη μέχρι και το τελευταίο στάδιο της άδειας εγκατάστασης, της κατασκευής και της ηλέκτρισης, πραγματικά είναι μια πολύ επίπονη και χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα, έξυπνα και αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι πυλώνες, οι βασικοί στους οποίους θα μπορούσαμε να μοχλεύσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση είναι τα δίκτυα, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, το repowering και τέλος η υβριδοποίηση. Θα αναφερθώ ξεχωριστά σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες λοιπόν. Τα δίκτυα είναι κομβικής σημασίας, διότι χωρίς δίκτυα δεν υπάρχει ενεργειακό σύστημα. Οι επενδύσεις που απαιτούνται δεν έχουν να κάνουν μόνο με το upgrade του εξοπλισμού, όπως πολύ σωστά γίνονται και νέες καλωδιώσεις κτλ. Και στις υφιστάμενες. Προσωπικά πιστεύω ότι πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία κρύβεται πίσω από την ψηφιοποίηση των δικτύων και αυτό που λέμε μια
ένας έλεγχος και μια λειτουργία των δικτύων και του συστήματος συνολικά δυναμικός, με real-time ροές φορτίων, τα οποία θα μπορούν οι διαχειριστές να βελτιστοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο όλο το κομμάτι αυτό του ισοζυγίου παραγωγής και κατανάλωσης. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό, δυστυχώς, και δεν είναι μόνο στο κομμάτι της κατεύθυνσης που έχει ο ΔΔΙΑ, ας πούμε, ανακοινώσει το πρόγραμμα με τα smart meters κτλ. Μιλάμε για μια άλλη φιλοσοφία, η οποία έχει sensors και συσκευές, οι οποίες παρακολουθούν lifetime το σύστημα και τι συμβαίνει παντού στην επικράτεια, και ένα κέντρο ελέγχου, το οποίο πραγματικά έχει και το know-how να μπορεί να εκτελέσει αντίστοιχο προγραμματισμό. Πηγαίνοντας μετά στο επόμενο βήμα που αφορά την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, είναι κομβικής σημασίας και θεωρώ ότι είναι η μόνη λύση έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους διείσδυσης των ΑΠΕ και να είναι και βιώσιμες επενδύσεις. Διότι καθώς βαίνουμε σε αυξανόμενα ποσοστά διείσδυσης ανανεωσίμων, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, όντως τα capture prices θα πέφτουν και άρα τα σήματα επένδυσης δεν θα υπάρχουν. Δεν θα μπορούμε να βάζουμε 1,5 γιγαβάτ το χρόνο, που είναι ο στόχος για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα 28-25 γιγαβάτ το 2030. Άρα, αποθήκευση λοιπόν σε οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε τεχνολογία και σε όλες τις κατηγορίες, στις πιθανές κατηγορίες. Τι εννοώ? Πολύ σωστά έχει προβλεφθεί και από το θεσμικό πλαίσιο εδώ πέρα, standalone αποθήκευση, αποθήκευση μαζί με ΑΠΕ, οι οποίες δεν θα έχουν δικαίωμα απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστημα, υπάρχει μια ειδική κατηγορία αυτό, και αποθήκευση με ΑΠΕ, οι οποίες θα έχουν δικαίωμα απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστημα, οι οποίες για μας είναι η κατάλληλη, να το πω έτσι, μορφή αποθήκευσης που ταυτόχρονα διασφαλίζει το εξής: και επένδυση στις ΑΠΕΣ, νέα ενέργεια δηλαδή από ΑΠΕ, και ταυτόχρονα μειώνει ή εξαλείφει πλήρως τη στοχαστικότητά τους. Διότι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε σκεφτεί τη συγκεκριμένη επένδυση προϋποθέτει ότι η μπαταρία κάνει lead σε αυτό το νέο έργο, είναι δηλαδή αυτή η οποία καθορίζει και τους όρους σύνδεσης και την δυναμικότητα διασύνδεσης, και η μονάδα ΑΠΕ συνεπικουρεί με δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις αγορές, τις υφιστάμενες, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο που λένε από το καλοκαίρι και μετά που θα βγουν προς διαβούλευση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εκεί θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα συγκριτικό πλεονέκτημα συγκριτικά με stand-alone ΑΠΕ ή stand-alone αποθήκευση. Στόχος είναι προφανώς να βγει εκτός αγοράς το φυσικό αέριο, έτσι. Τώρα, πηγαίνοντας στο επόμενο κομμάτι που αφορά το repowering. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε την σωστή αξία στα έργα τα οποία λειτουργούν ήδη. Τι εννοώ με αυτό? Μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες είναι άνω των 20 ετών κάποιες ή 15 για τα αιωλικά πάρκα, κατά κύριο λόγο, και φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν ξεπεράσει πλέον τη δεκαετία. Είναι κρίμα να ματώνουμε να βάλουμε καινούργια μεγαβάτ και υφιστάμενες θέσεις οι οποίες έχουν πολύ υψηλό αιωλικό δυναμικό, για παράδειγμα, ή είναι σε πολύ ομαλά εδάφη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, να μην εκμεταλλεύονται στο καλύτερο δυνατό. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι υπάρχουν παλιές τεχνολογίες και λιγότερη εγκατεστημένη ισχύ, αλλά το πιο σημαντικό, λιγότερη δυνατότητα παραγόμενης ενέργειας. Άρα, αν πάμε σε μια λογική repowering, η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ισχύος, ΑΠΕ, στο υφιστάμενο πολύγωνο, θα αυξήσουμε και το συντελεστή απόδοση λόγω της καινούργιας τεχνολογίας, πολύ υψηλότερη ένχυση δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυαστικά ίσως και με τις μπαταρίες, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα στο σύστημα. Μιλάμε για μία, να το πω έτσι, πηγή, η οποία θα μπορέσει να μπουστάρει κατά πάρα πολύ τη διείσδυση των ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια. Τελευταίο, αφήνουμε την υβριδοποίηση, η οποία είναι στην ουσία πάλι μια προσπάθεια να μπορέσει να εκμεταλλευτείς τα δύο βασικά πράγματα τα οποία μας δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον. Ηλεκτρικό χώρο, γεωγραφικό χώρο. Άρα, σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις π.χ. αιωλικών πάρκων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε βέλτιστα την διασύνδεση και να αυξηθεί ο συντελεστής χρησιμοποίησης της διασύνδεσης, προτείνουμε να γίνει co-location και φωτοβολταϊκών σταθμών και πιθανότητα και αποθήκευσης. Μια υβριδοποίηση παραπάνω από μία τεχνολογία, έτσι ώστε στόχος είναι να αυξηθεί, ξαναλέω, κατακόρυφα ο συντελεστής χρησιμοποίησης της διασύνδεσης. Κλείνω λέγοντας ότι θα πω κάτι που προέρχεται από την εξελικτική βιολογία, το Red Queen Effect. Σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, όσο μπορούμε πιο γρήγορα,
έτσι ώστε να παραμείνουμε στο ίδιο σημείο που είμαστε σήμερα. Αν θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα, ένα βήμα πιο μπροστά, θα πρέπει τουλάχιστον να πέσουμε στο διπλάσιο ρυθμό. Άρα δεν υπάρχει χρόνος, πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα προς την κατεύθυνση που αναφέρθηκαν και προηγουμένως συνομιλητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε περίπου 10 λεπτά για ερωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, να ξεκινήσω εγώ και μετά ενδεχομένως και από το κοινό αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω το πάνελ αν συμμερίζεται την ανησυχία που εξέφρασε ο κύριος Λουμάκης για το ενδεχόμενο υπερθέρμανση της αγοράς και ιδιαίτερα με ενδιαφέρει και η άποψη των εταιριών οι οποίες θα κληθούν να επενδύσουν και να καλύψουν αυτό την ισχύ, τη ζητούμενη ισχύ που πρέπει να προσθεθεί. Ανησυχείτε ότι υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούν να προβληθούν αυτά τα μεγαβάτ από την αγορά? Ποιος θέλει να... Ναι. Λοιπόν, ο Στέλιος έχει δίκιο. Δεν είναι fact. Η αγορά είναι υπερθερμασμένη και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση. Όταν υπάρχουν τις χιλιάδων μεγαβάτ, δεκάδων χιλιάδων μεγαβάτ και αντικειμενικά στη χώρα υπάρχει ένα πλαφόν στο πόσα μεγαβάτ μπορούν να στηθούν για να καλύψουν τη ζήτηση, συν να γίνουμε και εξαγωγικοί, γιατί πρέπει να κοιτάμε και λίγο προς τα έξω. Αυτό το φαινόμενο το οποίο ζούμε πρέπει να έρθει σε μια ισορροπία. Το κακό είναι ότι αυτή η υπερθέρμανση της αγοράς έχει δημιουργήσει λάθος εικόνα και στις τοπικές κοινωνίες. Κανείς νομίζει, βλέποντας το χάρτη της ΡΑΕ, ότι στην περιοχή του θα εγκατασταθούν γύρω στα 3.000 αιωλικά και άλλα 8.000 φωτοβολταϊκά. Έτσι. Το οποίο είναι μια πλασματική ψευδής εικόνα, αλλά το πρόβλημα δημιουργείται. Άρα η αγορά, ναι, είναι υπερθερμασμένη. Δυστυχώς, μεγάλο πρόβλημα της υπερθέρμανσης οφείλεται στον λαϊκισμό και στην άγνοια πολλών μικρών παιχτών. Είναι αυτό που τέλειωσε πριν. Άρα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα εξορθολογισμό. Και εμείς, σαν ΕΛΕΤΑΕΝ, έχουμε ταχθεί και υπέρ της ύπαρξης φίλτρων κατά την αδειοδοτική διαδικασία, τα οποία θα φιλτράρουν τους σοβαρούς αποφασισμένους επενδυτές, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να φέρουν τα έργα εις πέρας. Έτσι. Κύριε Μαντά. Ναι, θα συμφωνήσω πραγματικά με τα συμπεράσματα του κύριου Λουμάκη και αυτό που προείπατε. Ήδη αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πάνελ. Είχαμε εκείνο το ρεκόρ που σχολιάστηκε από τον κύριο Λουμάκη αναφορικά με τη διείσδυση των ανανεωσίμων, την τροφοδότηση της ζήτησης μόλις πρόσφατα. Αλλά παράλληλα, οι όσοι λειτουργούν αιωλικά και φωτοβολταϊκά ασταθμούς ανανεωσίμων δέχτηκαν και τις πρώτες περικοπές, οι οποίες. Περικοπές εννοώ στην παραγωγή τους, λειτουργικές περικοπές, οι οποίες είναι και θεσπισμένες πλέον με το 49-51, με τον πρόσφατο νόμο, με τα περιθώρια ισχύως που περιγράφηκαν από τον κύριο Λουμάκη, το 5% της μέσης ετήσιας παραγωγής τους. Άρα θα δούμε ένα νέο κόσμο σιγά-σιγά να διαγράφεται, που και αυτό το. Η πλειοδοσία σε αιτήσεις, η υπερθερμασμένη αγορά, όπως υπόθηκε, θα αρχίσει να βλέπει τις επιπτώσεις και στην παραγωγή. Και αυτό πάλι ενέχει ένα ρίσκο, το οποίο ο καλούμενος και υποτεθέμενος επενδυτής θα πρέπει να σταθμίσει, να το ζυγίσει, να το υπολογίσει και είναι δυνατόν να το ασφαλίσει. Mm-hmm. Ωραία. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο? Αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, εγώ έχω να αποδώσω, χαίρομαι πάρα πολύ για όλες τις τοποθετήσεις, αλλά θα μου επιτρέψετε να αποδώσω και τα εύσημα στην κυβέρνηση, η οποία έχει ανυψώσει την Ελλάδα στο top 10 παγκοσμίως στη ΣΑΠΕ. Είμαι ο πρόεδρος στο ΚΑΠΕ και δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε αιτήματα από διάφορες χώρες να συνδράμουμε στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στην δημιουργία των ΕΝΖΕΠ, των κτηρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από το δίκτυο και με αποφάσεις, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή έχουμε 4,5-5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά και με μία απόφαση του Πρωθυπουργού ότι θα μπουν 250.000 φωτοβολταϊκά σε στέγες, αυτό είναι 2,5 γιγαβάτ. Η επόμενη απόφαση θα είναι να μπουν σε 1 εκατομμύριο στέγες. Στην Ολλανδία είναι 1,5 εκατομμύριο στέγες. 1 εκατομμύριο στέγες είναι 10 γιγαβάτ. Και πού θα απορροφηθούν αυτά? Σας είπα προηγουμένως πια γίνεται και ιδιόκτητα δίκτυα από ενεργειακές κοινότητες. Θα πάψει πια το ΔΔΕ να έχει το μονοπόλιο στα δίκτυα. Έρχονται εξελίξεις. Εγώ είμαι μαζί σας, είμαι ένας από εσάς και εκείνο που θέλω να δώσω είναι ότι το ενεργειακό τοπίο αλλάζει και τα PPAs που μιλάμε, όταν μία βιομηχανία, εγώ σαν βιομήχανος που δεν είμαι, θέλω να κατασκευάσω κάτι και φροντίζω να έχω όλο το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις πρώτες ύλες, θα πρέπει να έχω και
και τους προμηθευτές ενέργειας, που θα είναι ευελπιστό και από τους παρόντες στο δίκτυο. Άρα λοιπόν οι βιομηχανίες που τόσο ανησυχούν για το ενεργειακό κόστος, θα πρέπει από τώρα να βρουν αυτές τις εταιρείες που θα μπορέσουν να τους παράσχουν την ενέργεια στους καλύτερους δυνατούς οικονομικούς όρους. Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Πάνο, έχετε εσείς να προσθέσετε κάτι? Αναφέρθηκα και προηγουμένως και συμφωνώ πάρα πολύ με τους συνομιλητές. Δηλαδή, είπα ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη, επίπονη, χρονοβόρα, κοστοβόρα η διαδικασία ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει. Και πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό για να διατηρήσουμε αυτό το ενδιαφέρον το επενδυτικό και τα επόμενα χρόνια. Άρα, πρέπει να γίνουν σωστές κινήσεις και προς τη διευκόλυνση και να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως ξαναείπα, όλα τα δυνατά όπλα. Κίνηση, έχουν αναφερθεί πολύ λεπτομερώς και έχουν γίνει προτάσεις και από την ΕΛΕΤΕΝ αλλά και από το Σύνδεσμο Φωτοβολταϊκών για πράγματα που αφορούν τις αδειοδοτικές διαδικασίες και την διευκόλυνση στον τρόπο με τον οποίο προχωράει μια αδειοδοτική διαδικασία. Αλλά πιο σημαντική κατεύθυνση είναι αυτή που αναφέρθηκα προηγουμένως. Πρέπει παράλληλα με όλα αυτά να μπουν οι τεχνολογίες αποθήκευσης άμεσα σε όποια μορφή γίνεται. Κυρίως, ξαναλέω, εμείς έχουμε σαν project σημαία, ας πούμε, τις κατανεμόμενες μονάδες αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τις ονομάζουμε, οποίες είναι ΑΠΕ με αποθήκευση που έχουν δικαίωμα απορρόφησης από το δίκτυο, και να προχωρήσουμε άμεσα σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για το repowering. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι προστιθέμενη αξία από εκτάσεις, από σημεία με πολύ ψηλό δυναμικό κτλ. Θα δώσει μία όθηση, στοχεύοντας λοιπόν στο 2030 και όχι μόνο, και μετά. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει από το κοινό κάποια ερώτηση. Ναι. Ναι, δεν ξέρω, ακούγουμε. Ναι. Λοιπόν, είμαι ομότιμος καθηγητής Μιχάλης Φετίκας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και είμαι καθηγητής γεωθερμίας. Και επειδή μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ΧΑΠΕ τα ξέρει ιδιαίτερα, φαντάζομαι. Υπόθηκαν για τις άλλες, αλλά εγώ πιστεύω προσωπικά και έχω στοιχεία γι' αυτό, ότι η γεωθερμία, παρόλο ότι έχει ευνοήσει πάρα πολύ η φύση τη χώρα μας σε γεωθερμία, είναι η πιο αδικημένη μορφή ΑΠΕ στην Ελλάδα. Απόδειξη ότι παρόλο ότι έχουμε ερευνημένα δύο πεδία στη Μήλο και στην Ίσυρο με 250 μεγαβάτ, πολύ πιθανά έως βέβαια, δεν βγάζουμε ούτε ένα κιλοβάτ ηλεκτρικό. Στη Μήλο, παραδείγματος χάρη, η μονάδα της ΔΕΗ και η πετρέλαιο. Και εννοείται ότι λέγεται ότι σύντομα θα διασυνδεθούν οι Κυκλάδες ηλεκτρικά. Η Μήλος είναι εκεί. Από το 1975 που πρωτοκάναμε την πρώτη γεώτρηση και βρήκαμε ρευστά των 320 βαθμών Κελσίου. Πολύ περισσότερο από τους Ιταλούς που είναι οι πρώτοι που ξεκίνησαν τη γεωθερμία για ηλεκτροπαραγωγή. 320 βαθμούς και οι 5 γεωτρήσεις που είναι εκεί. Οι 5 γεωτρήσεις είναι κλειστές. Η γεωθερμία είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας χειμώνα, καλοκαίρι, μέρα, νύχτα, είτε υπάρχει ήλιος, είτε υπάρχει αέρας, είτε δεν υπάρχει. Η γεωθερμία είναι εκεί, μέρα, νύχτα. Ωραία. Χειμώνα, καλοκαίρι. Και παρόλα αυτά, ωραία, μια μικρή μοναδίτσα στη Μήλο είναι καταλυλημένη και έγιναν παλιοσίδερα που τα πήρανε οι γνωστοί άγνωστοι και λειτουργεί μόνο η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με πολύ δίζελ. Παρακαλώ, εμείς σαν ΙΕΝΕ και σαν
άνθρωποι περί νομίζω την ενέργεια. Νομίζω ότι ο κύριος Οικονόμου είναι... Κύριε Φετίκα, χαίρομαι, χαίρομαι που σας βλέπω. Μήπως πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την ανανεώσιμη χαίρομαι ενέργεια. Χαίρομαι που σας βλέπω. Εμείς είμαστε υπέρ της γεωθερμίας πάντα σταθερά. Θα πρέπει να πάμε μαζί στη Μήλο για να πείσουμε το Δήμαρχο που αντιτίθεται. Η κοινωνική αποδοχή της γεωθερμίας στη Μήλο, ξέρετε, είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ωραία. Και ακριβώς πάνω στο χρόνο μας, ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα σχόλιά σας. Μια εξαιρετική συνύπαρξη επιστημόνων, τεχνοκρατών, πολιτικών, ανθρώπων που λαμβάνουν αποφάσεις και τα σημαντικά θέματα του βίου, της ενέργειας των καιρών μας. Συγχαρητήρια στο ΙΕΝΕ για μια ακόμη επιτυχημένη σύναξη των ανθρώπων που θα αποφασίσουν το μέλλον της ενέργειας στον τόπο μας. Εύχομαι και εις άλλα με την ίδια επιτυχία. Because A, it is combining people coming here and talking personally, plus the ability of bringing over people who can speak on Zoom, and it's giving us a perspective of what is happening explicitly now in Europe in the midst of this energy crisis. The energy crisis is on two levels. One, a lack of supply, and two, very high gas prices. And there's a misunderstanding, which I think was accentuated by the speaker here from IEA, who is saying that the transition to renewable energy is not to blame. I certainly agree it is not fully to blame, but I think it has a very strong role. And people are listening to institutions like the IEA, who in my view are giving very wrong and very dangerous messages to governments, to countries, and to the media, and to people, to the public at large. And I think that many people are scared to say the truth. And therefore, this conference with speakers like Dr. Charles Elinas, or speakers who spoke from England, who are giving a very clear picture that it is very important to move ahead from fossil fuels to renewable in a slow and very, very measured manner is the most important message that has to be given. I am Charles Elinas, Senior Fellow of the Atlantic Council. I have been attending this conference a number of times, and each time gets better. It's an important conference in Greece in the sense that it brings together Greek and international experts to exchange opinions, exchange views, and it manages to marry the energy aspects of renewables as well as hydrocarbons in a constructive way. In Greece especially, Greece is taking a lead in Europe in the adoption of renewables, but obviously security of energy supply is critical here as well as in Europe. And I'm really pleased to have noticed that the conference covered all aspects of the subject in a authoritative good way, coming up with good discussions and recommendations on the way forward. I hope that the authorities here in Greece pay attention to the outcome of this conference. It's a valuable source of information on the way forward for energy here in Greece. Thank you. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σταμπολή και όλους τους συνεργάτες του ΕΝΕ για την πρόσκληση να συμμετάσχουν σε αυτό το αξιόλογο συνέδριο. Έχουν καλυφθεί θέματα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς,
της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, θέματα ΑΠΕ, γεωπολιτικά, με εξαιρετικούς προσκεκλημένους και θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό συνέδριο στο οποίο διαμορφώνονται απόψεις για τις αυριανές εξελίξεις που αναμένονται ραγδαίες. Ευχαριστώ πολύ. So we have reached the end of this celebratory conference, the 25th Energy and Development Conference. We had maximum attendance, 420 delegates, 130 of them actually in person, in spite of the pandemic restrictions. So in that sense, it was a very successful event. We also had a record number of sponsors and supporters, and a big number of speakers, several of them from abroad and others from here, from Greece, 79 total in 2 days. I think this is a good record. The themes that were discussed at the conference were of immediate concern, not only for Greece, but for the countries in Southeast Europe and Europe in general. And I think we had good interaction also with countries far beyond, like Russia and United States. So we had an all-round view of what's the present situation today worldwide in energy and what needs to be done. So once again, I feel that this conference has fulfilled its purpose, which was to enlighten and inform this audience who cares about energy and environment and development in this area.
Ναι. Ακούγομαι, τι γίνεται.